Μεγάλη κίνηση, παιδιά, εδώ πέρα. Κοιτάξτε κίνηση, κοιτάξτε. Αρκετή κίνηση σήμερα εδώ πέρα. Εδώ στην οδό Παστέρ. Αυτή είναι οδός Παστέρ και αυτή είναι οδός Ιωάννου Μέξη. Και εδώ πάει Χαλεπίου. Εδώ καθίσαμε προηγουμένως σε σύνδεση με το χθεσινό μας βιντεάκι Αστεριάδου και Παστέρ. Και τώρα πάμε εδώ στο νοσοκομείο, στο παλιό το νοσοκομείο θα πάμε. Από εδώ είναι, συνεχίζει ο οδός Ιωάννου Μέξη, όπως λέει εκεί πέρα, εκεί. Και πάμε στο παλιό το νοσοκομείο να δείτε, το πρώην σανατόριο. Από εδώ πάει για κέντρο και εδώ είναι το πρώην μπαράκι που σε δίνανε γλυκά. Για γλυκάκι λοιπόν, Ιωάννου Μέξη λέει εδώ, η οποία είναι αυτή. Εδώ γίνονται και αγώνες άθλησης, από εδώ, από κάπου που ξεκινάει. Ρε μηχανάκια, πολύ κίνηση σήμερα ρε παιδιά. Σήμερα είναι η μικρή Πέμπτη της μικρής εβδομάδας. Την Κυριακή είναι η μικρή Κυριακή. Σήμερα 13 Απριλίου 2023. Πάμε τώρα λίγο να σας δείξω. Θα βγούμε λίγο έξω από τον αστικό ιστό. Εδώ ακόμα είμαστε στον αστικό ιστό. Είναι η άκρη του νήματος. Θα βγούμε λίγο έξω από τον αστικό ιστό να σας δείξω το πρώην νοσοκομείο Καβάλας, το παράρτημα δηλαδή της καρδιολογικής κλινικής και της ορθοπαιδικής, πάνω στο πρώην σανατόριο που λένε. Απρίλιος. Απρίλιος και οι παπαρούνες. Εδώ, από τέλειο, το κόκκινο της παπαρούνας. Ευτυχώς παιδιά που δεν κάει και στη φωτιά το 85, δεν κάει και αυτό το τμήμα της Καβάλας. Ενώ είχε καεί όλο εκείνο εκεί πάνω. Είχε καεί. Λοιπόν, από εδώ είναι η περιμετρική. Όχι, συγγνώμη, πιο πάνω είναι η περιμετρική. Από εδώ πάει στην οδό Αστεριάδου, νομίζω, οδός Ακρόπολης κάπως λέγεται. Η Ακρόπολη της Καβάλας είναι εδώ, η Ακρόπολη, και έχει και ένα κέντρο. Εδώ βρίσκουν και στάση τα αστικά λεωφορεία. Πού να παρκάρεις μέσα στην πόλη. Να η πόλη μας, ας δούμε λίγο. Ας δούμε λίγο αστικό ιστό, ιχθυός Καλακαβάλας. Πάμε. Εδώ ένα αστικό. Και άλλα δύο εκεί πέρα αστικά. Θα περάσουμε τώρα να τα δούμε. Δηλαδή αν έμπαινα από εδώ πέρα τώρα δεν μπορούσα να βγω να συνεχίσω πάνω που θέλω. Εδώ είναι η περιμετρική οδός της Καβάλας που πάει πάνω από το 4ο ΕΠΑΛ και συνεχίζουμε το δρόμο για το σανατόριο, το πρώην Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Περιμετρική. Εδώ. Ναι, μεν λέει το καινούργιο νοσοκομείο είναι από εκεί, αλλά το παλιό ένα τμήμα του ήταν από εδώ. Να, νοσοκομείο Περιγιάλη. Είδες, σε ανοιχτούς χώρους, παρκάρουν τα αυτοκίνητα, τα μεγάλα, οι οδηγοί των λεωφορείων. Πού αλλού να τα παρκάρουν στην Καβάλα. Ή εκεί πέρα κατεβαίνοντας, ανεβαίνοντας για Άγιο Σύλλα αριστερά. Ή εδώ πέρα ή στο Καράρωμαν εκεί πέρα, στο Περιγιάλι. Θα πάει και Ξάνθη δράμα από εδώ παρακάπτοντας την Καβάλα. Εδώ είναι οι μπλε σωλήνες. Ο αγωγός, εδώ είναι οι μπλε σωλήνες της Ελλήνων Συνέλευσης. Αυτός είναι ο αγωγός που θα εισρεύσει το χρήμα την Παγκόσμια Τράπεζα Ελλήνων Συνέλευσης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Τέτοιους αγωγούς μεγάλου διαμετρήματος θα εισστρέψει η ρευστότητα από το πρόγραμμα Όραγμα Ελλάς που εγγυήθηκε ως όρας 2,3 τρισεκατομμύρια από την Παγκόσμια Τράπεζα. Ένα νέο σχέδιο Marshall. Παιδιά, ξέρετε τι είναι ένα νέο σχέδιο Marshall για την Ελλάδα? Ξέρετε τι είναι? Θα φύγουν όλα τα κόκκινα δάνεια. Δωρεάν ρεύμα, νερό, κοινωνικά αγαθά. 2.000 ευρώ σε κάθε Ελληνίδα μάνα που θα γεννάει. Δωρεάν παιδεία. Τα παιδιά της θα το αναλαμβάνει την παιδεία το κράτος. Δεν θα χρηματοδοτεί η μάνα το παιδί της. Θα είναι όλα από το κράτος. Αυτό είναι.
Καταλάβατε, αυτό που, δηλαδή, που λέει το ΚΚΕ για τους ανθρώπους, είναι υπέρ των ανθρώπων, στην ουσία κρύβει την Παγκόσμια Τράπεζα για τα καταπιστέματα. Να το τέταρτο ΕΠΑΛ, παιδιά. Έχουν και κανάλι στο YouTube, νομίζω, το τέταρτο ΕΠΑΛ. Λοιπόν, ανεβαίνουμε για να δούμε το σανατόριο, το πρώην. Ήδη γυρίσαμε 5 λεπτά βιντεάκι μέχρι στιγμής. Ας ανεβαίνουμε από εδώ, από την Πρασινάδα. Μ' αρέσει να περπατάω στην Πρασινάδα πάνω. Δωρεάν ρεύμα νερό. Παιδιά, εξάλληψη της ενεργείας. Κανείς δεν είπε, παιδιά, εξάλληψη της ενεργείας. Κανείς. Μόνο η Ελλήνων Συνέλευση. Ελλήνων Συνέλευση Αρτέμις Ώρας. Κανείς άλλος. Μόνο ο Δήμος Καβάλας, παιδιά, δικαιούται 12 έως 18 δισεκατομμύρια. Τώρα λέμε το ΕΟΣ. Κάθε 10.000 κάτοικοι είναι 1,5 δις. Καταλάβετε τι έχει να γίνει, ε. Δεν θα σε δοθούν μετρητά καβαλιώτη πολίτη αυτά. Θα δοθούν οι ανάγκες σου. Να είναι δωρεάν οι ανάγκες σου. Δηλαδή αυτό που λέει το ΚΚΕ είναι σωστό, αλλά σου κρύβει τα χρήματα από όπου μπορούν να γίνουν. Λοιπόν, ανεβαίνουμε. Οπα. Πολύ φωτεινότητα έπεσε εδώ, ρε παιδιά. Έτσι, έτσι, μπράβο. Ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε. Πολύ φωτεινό είναι το σημερινό βίντεο. Σε κάποια σημεία χάθηκε η ισορροπία λευκού. Απολαύσουμε λίγο Καβάλα εδώ πέρα πάλι. Καβάλα. Απολαύστε και στο βάθος το Άγιο Όρος. Το Άγιο Όρος, το ιερό της Αθηνάς και της Άρτεμις. Που λένε το περιβόλι της Παναγιάς, που λένε το Άγιο Όρος. Η Παναγία είναι η Αθηνά, η οποία έχει και υπερκεφαλαία. Γι' αυτό κλέψαν την Αθηνά, την μετονομάσαν Παναγία, τα χριστιανά, και τη λένε και στρατηγό, τα νικητήρια. Στρατηγός ήταν η θεά Αθηνά, γι' αυτό έχει την υπερκεφαλαία. Και βγάλαν την υπερκεφαλαία και βάλαν μια μαντήλα. Αυτή είναι η Παναγία. Είναι η Αθηνά των Ελλήνων, μετονομασμένη σε Παναγία. Όπως και η Ιπατία, που τη μεγάλη αυτή φιλόσοφο την Ελληνίδα, που την σκοτώσαν οι χριστιανοί και την γιορτάζουν 600 χρόνια μετά. Να τα 600 πάλι, να τα 600 πάλι. Τα 600 χρόνια μετά το θάνατο της Ιπατίας, πήραν τη ζωή και το βίο της Ιπατίας και τη γιορτάζουν οι χριστιανοί ως Αγία Εκατερίνη. Αυτό συμβαίνει, παιδιά, στη χώρα μας. Αυτή την αλήθεια την αποκάλυψε η ελληνικότητα και όλοι οι Έλληνες που κάνουν βιντεάκια στο YouTube. Μα προπάντων, την περιουσία μας την αποκάλυψε ο Έλληνας Αρτέμις Ώρας. Τέτοια τεράστια περιουσία. Καβάλα. Καβάλα και στο δάσος και στο βάθος θάσος. Το κάστρο μας, πολύ ωραίο. Να δούμε και την πανέμορφη Καβάλα μας εδώ πέρα. Το ξενοδοχείο, λέω. Το νοσοκομείο Ελπής ήταν παλιά. Που χτίστηκε αρχές του αιώνα με την δωρεά του ιατρικού συλλόγου Καβάλας, νομίζω. Είχε και σύλλογο. Οι ιατροί της Καβάλας είχαν και σύλλογο. Και κάνανε αυτό εδώ το νοσοκομείο, που εδώ πήγαιναν οι θυματικοί, πήγαιναν παλιά εδώ οι θυματικοί, και γι' αυτό και ονομάστηκε σε σανατόριο. Μια ακόμα εικόνα της Καβάλας, ας την πάρουμε λίγο. Να τη βάλουμε αυτή για εξώφυλλο, παιδιά. Για εξώφυλλο. Να φαίνεται και το Aqua Blue. Να μια εικόνα για εξώφυλλο, παιδιά. Για εξώφυλλο την Καβάλα μας. Να, τέλεια, τέλεια, από εδώ, να τη. Και Καβάλα και κάστρο. Και λίμνη Νευροχείωνος και Aqua Blue. Αυτή η εικόνα μας θα είναι το εξώφυλλο. Ωραία, εγκρίθηκε από τον Κώστα Χολίδη.
Εδώ είναι η ορθοπαιδική. Εδώ παλιά έρχονταν το λεωφορείο το 6, το οποίο με το που έκλεισε το νοσοκομείο σταμάτησε να έρχεται. Είσαι μεγάλη κουφάλα τελικά. Στο τέλος του βίντεο, παιδιά, θα σας βάλω τα δύο βιντεάκια για τα 600 δις και τα ελληνικά καταπιστέματα 12 δις για το Δήμο Καβάλας. Ορθοπαιδική Καβάλας εδώ παλιά. Εδώ, το ελπίζω από εδώ πέρα που έκανε στάση στο λεωφορείο, εδώ έκανε στάση. Και εδώ πέρα ήταν η ορθοπαιδική που ο πατέρας μου το 1991-92 είχε σπάσει το πόδι του και ήταν εδώ πέρα για κάποιες μέρες. Του βάλανε και γύψο, θυμάμαι. 1989-90, κάπου εκεί. Όλες οι μονάδες εδώ πέρα φύγανε και πήγαν στο κρενούριο το νοσοκομείο, εκεί κοντά στον Άγιο Σύλλα. Εκεί ήταν η στάση, θυμάμαι. Κάτσε, ήρεμα. Άιντε. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι η πρώην ορθοπαιδική. Α, και εδώ πέρα τα σεμινάρια του ΕΚΑΒ, ναι, και εδώ έχουμε παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια, παιδιά. Εδώ εκεί πέρα άρεσε το ασθενοφόρο παλιά. Θυμάμαι, το λεωφορείο ερχόταν το 6 και σταματούσε εκεί. Και πάμε λίγο να δούμε τώρα, δεν ξέρω, δεν θα μπω μέσα, ή λίγο μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Ας το δούμε λίγο. Εδώ ήταν ο φύλακας του νοσοκομείου. Λοιπόν, και πάμε τώρα εδώ να δούμε. Κοιτάξτε, παιδιά, ερυπωμένο. Κοιτάξτε, παιδιά, εδώ, ερυπωμένο το πρώην σανατόριο Καβάλας. Εδώ, κοιτάξτε. Και πασχαλιές εδώ πέρα. Κοιτάξτε πασχαλιές. Τα σκαλάκια εδώ πέρα που πήγαιναν στο γιατρό του Παπαντονίου. Παιδιά, κοιτάξτε. Επομένως το θεραπευτήριο Ελπής. Τι λέει? Βουλή Εταίρης Μητρών. Τότε. Θεραπευτήριον. Θα βάλω μια παλιά φωτογραφία που έχει με τους γιατρούς της Καβάλας παλιά. Θεραπευτήριο Ελπής. Εκεί ήταν οι καρκινογραφείς. Εδώ ήταν αυτοί με την καρδιά που είχαν. Και εδώ πέρα ήταν τα δωμάτια που φιλοξενούνταν οι ασθενείς. Δεν θα πάμε πολύ μέσα. Να δούμε λίγο εδώ πέρα. Κοιτάξτε, παιδιά. Τι ωραίες πασχαλιές. Σήμερα 5η 13 Απριλίου 2023. Λοιπόν, αυτό εδώ ήταν το θεραπευτήριο. Ας ανεβούμε λίγο, γιατί όχι. Ας ανεβούμε λίγο να δούμε πώς είναι μέσα. Εδώ. Κοιτάξτε, παιδιά, πώς είναι μέσα. Δεν μπορούμε να πούμε παραπάνω. Αν και θα μπορούσα, αλλά όχι, καλύτερα για ασφάλεια. Ας μην πω.
εντάξει, ρυπωμένα όλα. Αυτό μπορεί να γίνει κάτι ή γεωροκομείο στην Ελληνική Πολιτεία. Θα δούμε. Και από εδώ πέρα κάπου οδηγεί. Έχει και σκαλάκια, ναι, πω. Και εδώ παγκάκι. Ωραία, λοιπόν, αφήνουμε το θεραπευτήριο Ελπής και πάμε τώρα να δούμε λίγο και τη στάση λεωφορείου και από πίσω όσο μπορούμε. Γίλε αυτή! Έλα. Ήρεμα. Έχω κάτι να σας πετάξω. Ήρεμα. Θα σας δω εγώ. Να, εδώ παιδιά ήταν η στάση, εδώ πέρα ήταν η στάση. Έχω και αυτό εδώ πέρα να τα πετάξω μπάσκι με... Επιτεθούν τα σκυλάκια αυτά εδώ πέρα, ήρεμα. Λοιπόν, και πάμε εδώ πέρα, είναι ο Άγιος Θεράποντας. Έλα. Εδώ δείτε και μια άλλη γωνία. Εδώ πέρα και εδώ είναι το αυτό. Λοιπόν, από εδώ πίσω πήγαινε και το τέτοιο. Το ασθενοφόρο και είχε παρκάρισμα εδώ πίσω. Και πριν χρόνια, εδώ πέρα μαζί με τον Άρη τον Χριστίδη, τον ανιψιό μου, είχαμε απελευθερώσει μια γερακίνα. Τώρα θυμάμαι. Από εδώ πέρα είχε μια πρασινάδα. Τώρα πού να τη βρω την φωτογραφία εκείνη. Λοιπόν, περιμετρική από εκεί πέρα. Αυτά τα τρία τα πήρα για να τα πετάξω σε αυτά τα σκυλάκια. Εδώ είναι ο Άγιος Θεράποντας, δήθεν. Ωραία. Και εδώ πέρα που ανεβαίνει για το μνημείο των πεζόντων στα ελικόπτερα και πάει και για το Σταυρό. Είναι η πεζόδρομη εδώ πέρα. Ωραία. Πάμε τώρα. Να συνεχίσουμε την πορεία μας, την κάθοδό μας. Λίγο ας τελειώσουμε και με αυτό. Εδώ πέρα είναι. Και κάντε εγγραφή στο κανάλι, παιδιά. Εδώ λέει Ιερός Ναός Αγίου Θεράποντος. Αλλά ποιος Θεράποντας? Εκεί τους θεράπευαν, όχι αυτός. Δηλαδή, αν χτυπήσει κάποιος, δηλαδή, θα έρθει το ασθενοφόρο, θα τον πάει στην εκκλησία να το θεραπεύσει. Στο νοσοκομείο θα τον πάει. Άρα Θεράπον ιατρός είναι, όχι Θεράπον Άγιος. Εδώ είναι τα τρία τα σκυλάκια. Να το, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Τα αφήνουμε. Ήρεμα. Λοιπόν. Και πάμε τώρα να φύγουμε για την Καβάλα πίσω, από εδώ που κατέβαινε το λεωφορείο το 6. Ωραία, εδώ είναι η εκκλησία και εδώ είναι τα σκυλάκια. Τα ανησύχησα λίγο, τα ανησύχησα. Φανταζόσασταν να ερχόταν κατά πάνω μου. Θα τα ρίχνω αυτά εδώ πέρα. Τάκ, 1, 2, 3 και θα τα διώχνα. Έχει τύχει σε μια πορεία μου Παφαγωνίας που ήταν εκεί πέρα. Με επιτέθηκαν κάτι σκυλιά. Αλλά και ένα άλλο συνοδό Πέλης. Πατήστε Πέλης και θα δείτε και ένα σκύλο να έρχεται από πίσω μου και να με φινιδιάζει. Λοιπόν, ας δούμε λίγο αυτές τις παπαρούνες, τις πανέμορφες. Σας αφαιρώνω, παιδιά. Παπαρούνι σήμερα, 13 Απριλίου σήμερα, 5η 13 Απριλίου 2023, και πάμε να κλείσουμε το σημερινό μας βιντεάκι με αυτά εδώ τα ξερά δέντρα και την Καβάλα στο βάθος. Λοιπόν, όπως είπαμε, από εδώ ανέβαινε το 6 το λεωφορείο, εκεί ήταν η ορθοπαιδική και εδώ ήταν το πρώην σανατόριο και το νοσοκομείο Ελπής που κατασκευάστηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο Καβάλας. Ωραία, εκεί κάτι σκυλάκια κάθονται, τρία σκυλάκια και ρεμβάζουνε. Ωραία. Και πάμε να τελειώσουμε το σημερινό βιντεάκι. Λοιπόν, αυτό όπως είπαμε μπορεί να γίνει ένα πολύ ωραίο γεροκομείο με την Ελληνική Πολιτεία. Όσα λεφτά χρειαστούν μπορεί να γίνουν για ό,τι έργα χρειαστούν στο Δήμο Καβάλας. 12 δις, ξέρετε τι είναι. Τεράστια έργα. Τεράστια έργα με τα 12 δις για το Δήμο Καβάλας από την Παγκόσμια Τράπεζα με εγγυητή τον Αρτέμι Σόρα. Άρα, τι σας βάζω στο τέλος. Σας βάζω λίγο το κάστρο που φαίνεται, τη θάσο στο βάθος και
Δείτε τα βιντεάκια όσο ανεβαίνει η κάμερα στον ήλιο. Δείτε τα 2,33 για το Δήμο Καβάλας, για όλους τους 325 Δήμους της Ελλάδας και τα 600 δις, 12 δις για το Δήμο Καβάλας. 2,33 για τους 325 Δήμους συν τις 39 Δήμους της Κύπρου και τα 600 δις. Δείτε τα βιντεάκια τώρα. Μην ξεχάσεις να τα δεις. Δες τα. Ελλήνων συνέλευσης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Τρισεκατομμύρια ευρώ είναι ήδη εγκεκριμένα για Ελλάδα και Κύπρο. Ας δούμε λοιπόν τον ρόλο των δημάρχων και του Αρτέμις Ώρα σε όλο αυτό. Βλέπουμε λοιπόν τα έργα στους Δήμους και πώς αυτά ταξινομούνται σε τρεις κύριες ομάδες. Μελέτες με 49.000 έργα έτοιμες προς υλοποίηση για όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και τον απανταχού ελληνισμό. Ο Δήμος Ιεράπετρας, με πόρισμα από ομάδα εμπειρογνωμόνων, επιβεβαιώνει την εγκυρότητα της χρηματοδότησης με εγγυητή τον Αρτέμις Ώρα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαιώνει την νομιμότητα των κινήσεων του Αρτέμις Ώρα μετά από επερώτηση του Ιορδάνη Τζαμτζή στη Βουλή, ζητώντας να διερευνηθεί από τα σχετικά Υπουργεία η νομιμότητα της όλης δραστηριότητας. Ο Αρτέμις Ώρας επιδίδει εξώδικο στις 27 Μαρτίου 2015 στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και στον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη με κοινοποίηση στους Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Ιωάννης Τουρνάρα, Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, στην Τρόικα, στον Μπαράκ Ομπάμα, Πρόεδρο της Αμερικής, στον Αρχηγό της CIA και στον Βλαντιμίρ Πούτιν, Πρόεδρο της Ρωσίας. Το θέμα του εξωδίκου είναι η κλίση για συντονισμό και εποπτεία, προκειμένου να πάρθουν κεφάλαια από τα παράγωγα του πλούτου των κληρονομικών ταμείων για το ελληνικό έθνος, τα οποία είναι ήδη εγκεκριμένα με ποσό που ανέρχεται στα 2,3 εκατομμύρια 300 ευρώ. Ο Αρτέμις Ώρας καλεί το Γιάννη Βαρουφάκη ως Υπουργό Οικονομικών, που έχει το δικαίωμα εκ του θεσμικού του ρόλου να πράξει τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να πιστωθούν τα χρήματα σε τράπεζα επιλογής του Υπουργείου με την απαιτούμενη ασφάλεια, με πλήρη διαφάνεια και ενώπιον εισαγγελικής εποπτικής αρχής. Δεξιά στην οθόνη μας τα εξώδικα κοινοποίησης στους υπόλοιπους θεσμούς. Όλα λοιπόν είναι έτοιμα. Το μόνο που μένει είναι η συνένωση των Ελλήνων, δημιουργώντας έτσι τον μηχανισμό, νομικά και θεσμικά, για την υλοποίηση της τεράστιας αυτής χρηματοδότησης. Σας καλωσορίζω στην παρουσίαση ατράνταχτων στοιχείων και αποδείξεων των προσφορών του Αρτέμις Ώρα στο κυρίαρχο έθνος των Ελλήνων. Και ενώ όλα φαντάζουν δυσίωνα, το 2012 τον Σεπτέμβρη, ο Έλληνας Αρτέμις Ώρας καταθέτει 600 δισεκατομμύρια δολάρια υπέρ της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας, με απλά λόγια στο έθνος των Ελλήνων, με σκοπό την αποπληρωμή του δημοσίου και ιδιωτικού χρέους. Τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου είναι χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και συγκεκριμένα του Τμήματος Οικονομικών με το όνομα US Treasury. Ο Αρτέμις Ώρας είναι νόμιμος και πλήρως εξουσιοδοτημένος κάτοχος και δικαιούχος των εν λόγω συναλλαγματικών. Με πλήρες σε ισχύ πληρεξούσιο, το οποίο είναι ανέγκλητο, διαρκείας και διατηρεί με τα θανάτια και κληρονομική ισχύ. Όλα τα νοτέρω επικυρώνονται στην οθόνη αποτύπωσης εμπορικών συναλλαγών της Αμερικής με το όνομα UCC, με παγκόσμια ισχύ. Το UCC είναι αναγνωρισμένο από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αμερικής ως τράπεζα και οι εκτυπώσεις από την οθόνη τους αναγνωρίζονται ως τραπεζική απόδειξη και οι συναλλαγματικές των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως επιταγή πληρωμής. Αδιαφυσβήτητα λοιπόν τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια υπέρ του ελληνικού έθνους. Εδώ βλέπουμε τη νομική γνωμάτευση της κατάθεσης.
Δεν υπήρξε λοιπόν καμία διαμαρτυρία ή αντίρρηση ή ένσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την εκχώρηση, μεταφορά και πίστοση των 600 δισεκατομμυρίων και η πράξη θεωρείται λήξασα. Οι συναλλαγματικές είναι νόμιμες και επιβεβαιωμένες, σε πλήρη ισχύ και αξία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία για τους σκοπούς της χρηματοδότησης, στην προκειμένη περίπτωση για την αποπληρωμή δημοσίου και ιδιωτικού χρέους, χωρίς να μπορεί να προκληθεί ποτέ οποιαδήποτε νομική συνέπεια ή εμπλοκή με οποιονδήποτε τρόπο. Οι δύο όροι του Αρτέμις Ώρα είναι οι όροι που θα έθετε ο κάθε χέφρον Έλλην. Λογιστικός έλεγχος και απόδοση ευθυνών. Ο φάκελος με όλα τα επίσημα έγγραφα και την πιστοποίηση της κατάθεσης των 600 δισεκατομμυρίων πήγε σε όλους τους αρμόδιους επίσημους φορείς, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τώρα όλοι γνωρίζουν. Το Υπουργείο Οικονομικών κάνει μια ανεπίσημη ανακοίνωση μέσω διαδικτύου. Ο Αρτέμις Ώρας μετά την ανεπίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών αποστέλει εξώδικα και υποβάλλει για ακόμα μια φορά επισήμως την πρόταση των 600 δισεκατομμυρίων προς την ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, υπενθυμίζοντάς τους την υποχρέωσή τους να την ελέγξουν προτού την απορρίψουν ή τη χλεβάσουν. Την εξώδικη δήλωση κοινοποιεί και στον εισαγγελέα του Αριουπάγου αλλά και στα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η απραξία των θεσμών κάνει τον Αρτέμις Ώρα, ορμόμενος και από την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου, να κοινοποιήσει νέα επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Βουλής, με αίτημα τη συνάντησή τους εντός 48 ωρών. Η απάντηση ήρθε από τον Πρόεδρο της Βουλής, Ευάγγελο Μεϊμαράκη, ο οποίος δηλώνει αναρμόδιος. Το Υπουργείο Οικονομικών απαντά. Αποδέχεται απευθυνόμενο στον Αρτέμις Ώρα και στον δικηγόρο του κύριο Παπαδάκη ότι έλαβε την πρόταση χρηματοδότησης των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων και παραπέμπει την υπόθεση στους επίσημους μηχανισμούς του κράτους, που είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εδώ βλέπουμε και το επίσημο έγγραφο του Υπουργείου με αριθμό πρωτοκόλλου. Το ότι οι μηχανισμοί του κράτους δεν εκτελούν τις διαδικασίες κάνει τον Αρτέμις Ώρα να στείλει νέα πρόσκληση στις 7 Νοεμβρίου του 2012 για συνάντηση προς τον Πρωθυπουργό, Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ενημερώνει παράλληλα με επιστολές τα μέλη όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων καθώς και όλους τους ανεξάρτητους βουλευτές. Αφού δεν έλαβε καμία απάντηση από κανέναν πολιτικό φορέα, ο Αρτέμις Ώρας προχώρησε και κατέθεσε μηνυτήρι αναφορά κατά του Αντωνίου Σαμαρά, του Ευάγγελου Βενιζέλου, του Φωτίου Κουβέλη, του Ιωάννη Στουρνάρα, του Κάρολου Παπούλια, άπαντων των αρχηγών των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, άπαντων των Ελλήνων βουλευτών και κατά παντός άλλου υπευθύνου. Μηνυτήρι αναφορά για εσχάτη προδοσία, παράβαση καθήκοντος και κακουργηματικής απιστίας. Εκπρόσωπος της πολιτικής σκηνής, ο Άδωνης Γεωργιάδης, μηνύει τον Αρτέμις Ώρα για διασπορά ψευδών ειδήσεων σε σχέση με τα 600 δισεκατομμύρια, για ανησυχία λαού και κατάλυση του πολιτεύματος. Η δίκη πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου του 2013 στα δικαστήρια της Ευελπίδων, παρουσία εκατοντάδων Ελλήνων πολιτών. Η δικαστική απόφαση καταπέλτης για το κράτος που σκύβει το κεφάλι στις ορέξεις των επικυρίαρχων τραπεζιτών τοκογλύφων. Αθώος ο Αρτέμις Ώρας. Αποδείχτηκε ότι ο Αρτέμις Ώρας, δυνάμει αμετακλήτου πληρεξουσίου, την χάνει διαχειριστής χρηματικού ποσού ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Άλλη μία αδιαμφισβήτητη απόδειξη στα χέρια των Ελλήνων. Σε συνέχεια βλέπουμε την πιστοποίηση μέσα από τη δικαστική απόφαση της επικύρωσης ύπαρξης των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων με ακριβείς λεπτομέρειες. Το δικαστήριο επικυρώνει τη γνωστοποίηση του φακέλου των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς όλους τους θεσμούς
και τονίζει ότι έλαβε όλα τα σχετικά με την κατάθεση νομιμοποιητικά αποδεικτικά και επικυρώσεις που έγιναν με το Αμερικανικό Δημόσιο, καθώς και τα αποδεικτικά κατάθεσης των 600 δισεκατομμυρίων στην Τράπεζα του Καναδά. Επομένως, αθώος ο Αρτέμις Σόρας. Τα 600 δισεκατομμύρια είναι πλέον του ελληνικού έθνους. Επειδή ωστόσο μετά την ακρόαση και τα αποδεικτικά έγγραφα δημιουργήθηκαν στο δικαστήριο υπόνοιες για τέλεση αδικημάτων από τρίτα πρόσωπα, η δικογραφία διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών για διερεύνηση για τυχόν τέλεση αυτεπαγγέλτος διοκόμενων αδικημάτων. Στις 19 Μαρτίου του 2015, το Υπουργείο Οικονομικών και ο Γιάννης Βαρουφάκης ενημερώνονται εξοδίκως για τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια. Ενήμερη λοιπόν και η νέα κυβέρνηση. Ο Αρτέμις Σόρας στο εξώδικο ανακοινώνει την άρση των δύο όρων προκειμένου να διευκολύνει περισσότερο τη διαδικασία, παρόλα αυτά η κυβέρνηση και όλος ο κρατικός μηχανισμός παραμένουν αμέτωχοι. Σήμερα εκδικάζεται η μήνυση που είχε καταθέσει ο Αντωνής Γεωργιάδης εναντίον του επιχειρηματία Αρτέμη Σόρα και της ομάδας του, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι με ομόλογα αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ μπορούν να σώσουν την Ελλάδα από το χρέος. Αυτή την ώρα στο δόλιο καταθέτουν δύο τραπεζίτες, οι οποίοι έχουν έρθει από τον Καναδά και από τις καταθέσεις τους φέρονται να επιβεβαιώνουν ότι τα χρήματα υπάρχουν. Δεν πέραμε και στο μνημόνιο, Νίκο, τα ξέρεις πολύ καλά. Το 2009 που έχουν πέσει τώρα μέσα στο ελληνικό κράτος 600 δισεκατομμύρια, θα είχαμε πάει σε χρονοκοπία σίγουρη το 2009. Θα πηγαίναν την επόμενη μέρα συνταξιού και μισθωτοί και θα πηγαίναν στις τράπεζες και θα λέγανε στάση πληρωμών. Δεν υπάρχει μία και δεν υπήρχε μία τότε. Αυτό βρήκε ο Παπανδρέου, αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκε και δεν το διαχειρίστηκε σωστά. Ο κύριος Σόρας στέλνει και μία μήνυση στους 300 βουλευτές και τους λέει, και σε μένα δηλαδή, ναι, και λέει: κύριε, εγώ σας πηγαίνω για εσχάτη προδοσία και για κακουργηματική απιστία. Υπογράφω ότι το παρέλαβα. Ναι. Τι πρέπει να κάνω, να το πάω στη Βουλή. Ελάτε να μας πείτε σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί μέχρι σήμερα. Από τότε περάσανε μήνες ολόκληροι και δεν πήρα καμία απάντηση. Η απόδοση γίνεται απόπλακα για αυτούς. Η σημερινή απόδοση δηλώνει ότι έχεις τα λεφτά σου στο λογαριασμό σου, τα έχεις όλα. Γιατί δεν πήρατε ένα 600? Γιατί δεν τα πήρατε, είχατε άλλο σχέδιο? Τι άλλο σχέδιο, δεν ψάχνατε για λεφτά. Σήμερα ακούστηκαν πολύ σημαντικά πράγματα για την Ελλάδα μας. Και επίσης αποδείχτηκαν τα αμόλογα, αποδείχτηκαν τα πάντα. Ήταν εδώ οι τραπεζίτες. Κύριοι, είστε τα δάνεια. Αυτοί δεν έχουν τίποτα. Εσείς τα έχετε όλα. Δεν τα έχετε. Και τα χρήματα είδατε, ακούστηκε στο δικαστήριο. Είναι κατατεθειμένα στο δικό σας λογαριασμό, στην ελληνική δημοκρατία. Είναι έτσι, δεν είναι? Ναι, αυτή την αθώωση πήρατε σήμερα. Αυτή τη γούλα την έχετε. Πρέπει να μεταλαμπαδεύσει αυτό τώρα. Άρα, Έλληνα, εσύ είσαι κυρίαρχος. Δήλωσε το εγγράφος και απέτησε με την εντολή σου τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια που είναι πλέον δικό σου περιουσιακό στοιχείο. Εσύ είσαι το κυρίαρχο έθνος. Η υπογραφή σου έχει νομική ισχύ. Συνένωση Ελλήνων απανταχού της Γαίας. Η μόνη λύση.